Πρώτα απ' όλα να σας πω ποιος είμαι και γιατί ήρθα στο μικρόφωνο να σας μιλήσω. Δεν πολιτεύομαι να θέλω ψήφους. Γεννήθηκα στις 23 Μαρτίου στο Δήμο Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης. Θρησκευτική. Όταν ήρθαμε εδώ από τη Μικρά Ασία, ο πατέρας μου άνοιξε τον μποξά. Μποξά που είχε τα κουρέλια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Μεταξύ από τα κουρέλια που έβγαλε, έβγαλε και τη σημαία του σπιτιού μας. Του λέω, ρε πατέρα, εδώ καταστραφήκανε. Εσύ τη σημαία, λέει, έχω ορκιστεί να μην την αποχωρήσουμε ποτέ. Τώρα για τη Μικρασιατική καταστροφή. Η Εκκλησία της Ελλάδος το 22 και ο Παπαναστάσης είχαν μεγάλη αδυναμία στον αγροτικό τομέα της πατρίδας μας και στα προσφυγικά. Όταν κάνανε διανομή πού θα πάνε οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας για την Πελοπόννησο, μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν 2 εκατομμύρια πρόσφυγες, γιατί η μικρασιατική καταστροφή άρχισε από το 13 μέχρι το 35. Τη χαριστική βολή ήταν το 22. Όλες ήρθαν εδώ, μείναμε σε ορισμένα πράγματα και η προσφυγιά τα έχει αυτά. Έπεσε για την Πελοπόννησο το 2% των προσφύγων και στην Πελοπόννησο ήρθανε 18.315 πρόσφυγες. Σε όλα τα μέρη γίνανε δεκτά, με επιφύλαξη το προσφυγικό στοιχείο, έγινε μονάχα στην νομό Λακωνίας και στην Αρκαδία. Δεν είχαμε τις υποδοχής που έπρεπε να έχουμε. Έχουμε ένα παράπονο, αλλά ήταν τα χρόνια και τα λοιπά. Τώρα θέλω να σας πω ένα πράγμα. Εδώ υπάρχει Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχει οργανισμός εκδόσεων σχολικών βιβλίων. Πώς επιτρέπουμε να γράφουν στα βιβλία και να δίνουν στα παιδιά ότι η μικρασιατική καταστροφή δεν έγινε. Έγινε, λέει, μια παραξήγηση στα παράλια της Σμύρνης. Αλλά τι θέλω εγώ εδώ, τι θέλει ο Καραγιάννης εδώ, τι θέλει ο Νάσης εδώ, τι θέλει ο Βυρβίλης εδώ, ο Σεφέρης τι θέλει, ο Ψαθάς τι θέλει. Ήρθαμε εκδρομή και μείναμε στην Ελλάδα. Δεν έγινε ποτέ. Πώς επιτρέπουνε να δείσουνε στα παιδιά μας αυτά τα κείμενα των βιβλίων? Είναι ένα σοβαρό πράγμα. Μου λένε δεν το κατάλαβες καλά. Αλλά δεν έχω γραμματικές γνώσεις. Αλλά είναι δυνατόν ότι δεν έγινε ποτέ η μικρασιατική καταστροφή και το ανέχεται το Υπουργείο Παιδεία να κυκλοφορούν στα σχολεία μας? Με συγχωρείτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας θυμήσατε και κάθε χρόνο. Και έχω να σας πω ένα ακόμα. Λέει, όσοι ξεχνάνε το παρελθόν δεν έχουν μέλλον. Δεν το δέχουμε. Όσοι δεν έχουν μνημείο δεν έχουν μνήμη. Γιατί το μνημείο θα το πάρει ο παππούς, θα το πάρει ο νουνός. Παπά, παππού, νουνέ, τι είναι αυτός? Αυτός είναι ο Κολοκοτρώνης. Απελευθέρωσε την πατρίδα μας και πρέπει να το τιμάμε. Παππού, τι είναι αυτή στην πλατεία Μακαρίου, τους κρεμάσαν. Ήτανε κακοί άνθρωποι? Όχι, κακοί ήταν αυτοί που τους κρεμάσαν. Αν δεν κάνουμε μνημείο, η μνήμη εξαντλείται. Μα συγχωρείς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι παράπονο, ε! Εντάξει, Γιώργο, σαν να